Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γραμματής, ναι, έχει τη ζητήση. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ανακοινώσω στο σώμα ένα θέμα το οποίο αφορά συνολικά την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχει και προσωπικό χαρακτήρα. Η εταιρεία μας, η Αλεξίπηρο, οργανώνει με την αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με την Ένωση Αξιωματικών Φιλοσοφικού Σώματος την δεύτερη διεθνή έκθεση διεργής, πυρασφάλεια και πολιτική προστασία και ειδικός εξοπλισμός οργανισμών ΟΤΑ. Στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου, την πρώτη μέρα, 11 Απριλίου 2024 και ώρα 11, γίνεται μία ημερίδα με θέμα διαχείριση καταστροφών και σχέδια εκτάκτων αναγκών των οργανισμών τοπικών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι εισηγητές θα είναι δύο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και συγκεκριμένα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα Γενικά Σχέδια Πολιτικής Προστασίας και για το 112. Θα υπάρχει εισήγηση για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από τον Δόκτωρα Καλλιόπη Σαΐνη, Γενικό Συντονιστή των Ασκήσεων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εισήγηση για την πυροπροστασία ακινήτων εντός του πλησίων δασικών εκτάσεων από το Πυροπλαστικό Σώμα. Εισήγηση από τον κύριο Λέκα για τους σεισμούς. Εισήγηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αξιολόγηση και την προτεραιοποίηση των πρωτογενών ετοιμάτων πολιτικής αυτοδιοίκησης. Και θα παρουσιαστούν ψηφιακά προϊόντα για την πρόληψη των πυρκαγιών και διάφορα άλλα συστήματα νέων πετρολογιών σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα έρθει και ιδιαίτερη πρόσκληση για τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας και για το Δήμο. Αλλά εδώ υπάρχει και η πρόσκληση, αν σκανάρετε στο QR code που έχει εδώ, θα μπορέσετε να δείτε και τον τρόπο και το όνομα και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Θα ήταν, θεωρώ, πάρα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο, τουλάχιστον οι άνθρωποι που ασχολούνται από το Δήμο με την πολιτική προστασία να παρακολουθήσουν την ημερίδα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ προσωπικά να σας ευχαριστήσω, κύριε Διαμαντή, γιατί πράγματι τέτοιες ενέργειες είναι αυτές που μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο την τοπική μας κοινωνία, γενικά τη χώρα μας. Δεν έκανε ένα πρόβλημα. Απλά ήθελα να σας ευχαριστήσω.